What you gonna do? Play with me, see what the screamy do. My canary shoot, high beams pointing right at you. Peekaboo, Benji paper made me head of poo. All your fame reduced. Najee twice, purple haze and goose. Got me loose. Kick my way and now I got the juice. Gucci bubble goose. Μαζί μας ο Αντώνης Βατσόνιος, ο επιθετικός του Παντσιφναϊκού. Αντώνη, επανήλθες στη βασική δεκάδα μετά την αποβολή που είχες και έλειψες στην προηγούμενη αγωνιστική. Βαριά ήταν για τον Παντσιφναϊκό σήμερα μες στην έδρα του από τον ΑΟ Πάρου, τον οποίο είχατε πληγώσει στον πρώτο γύρο με ένα όμορφο δικό σου γκολ στην Πάρο. Δύο λόγια για το παιχνίδι, πώς το έζησες από μέσα όταν έπαιξες? Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο. Δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Βέβαια δεν δημιουργήσαμε και σημαντικές ευκαιρίες, αλλά τουλάχιστον ένα-δύο γκολ λιγότερα, δηλαδή ένα-2-0 πιστεύω ήταν το λογικό. Σωστό βέβαια το αποτέλεσμα, πρέπει να χάσουμε. Εντάξει, επέστρεψα και εγώ στις προπονήσεις, στην ομάδα. Δουλεύουμε όσο μπορούμε. Ακόμα μια αγωνιστική, εντάξει, τώρα ούτε οι βαθμοί μας απασχολούν βέβαια. Ούτε όλα αυτά. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ομάδα. Την ομάδα την οποία πιστέψαμε στην προπόνηση. Αν μας δει κάποιος την προπόνηση και δει και τα παιχνίδια, θα νομίζει ότι είμαστε εντελώς άλλοι παίκτες, άλλοι χαρακτήρες. Δηλαδή έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και δεν μπορούμε αυτό να το βγάλουμε στο παιχνίδι. Αυτό θα το έλεγα κυρίως για το εντός. Σας φορτώνει με άγχος η παρουσία του κόσμου εδώ στην έδρα σας και παίζετε κάπως σφιγμένοι. Δεχτήκατε ένα γκολ στην αρχή του παιχνιδιού, στο 4ο λεπτό, και από εκείνη τη στιγμή μπάρυναν τα πόδια σας, μάλλον περισσότερο σε σχέση με το ότι παίζετε και εντός μπροστά στον κόσμο. Έχεις κάτι να πεις γι' αυτό? Πιστεύεις ότι οφείλεται το άγχος αυτό? Σίγουρα κάποια παιδιά τώρα, γιατί έχουμε αρχίσει και. Έχει αρχίσει και συμμετέχουν στην ενδεκάδα και πολλά παιδιά νέα. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε εδώ πέρα, να μικρύνουμε μάλλον το μέσο όρο ηλικίας και να μεγαλώσει η παρουσία στις προπονήσεις από πιτσιρικάδες, γιατί αυτή βέβαια είναι το μέλλον. Σίγουρα μας αγχώνει η παρουσία του κόσμου στην έδρα μας και νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε λίγο και τα στημένα, γιατί σε κάθε μάτς μπορεί να μην φάμε γκολ από στημένο, αλλά υποφέρουμε και λίγο. Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και θα παρουσιαστούμε καλύτεροι στο επόμενο μάτς. Ωραία, Αντώνη, το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια στην ομάδα για το ένα παιχνίδι που μένει πλέον στη Μήλο και καλή δουλειά πλέον στις προπονήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μαζί μας είναι ο αμυντικός του ΑΟ Πάρου, ο Τσαντούλης ο Νικήτας. Νικήτα, πήρατε ένα διπλό σήμερα εδώ στη Σύφνο, εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ 0-4. Ναι, αρκετά εύκολα. Θετική παρουσία σου στην άμυνα μαζί με τον Μουλά. Ήταν. Εύκολο, χωρίς δυσκολίες, ένα παιχνίδι. Τίποτα, δεν πιεστήκαμε στην άμυνα μας καθόλου. Αν εξαιρέσεις από ένα δικό μας φάουλ, λάθος του Μίμη εκεί, του Μουλά, τίποτα. Εντάξει. Απλά είναι ότι αυτό το πρώτο παιχνίδι του πρώτου γύρου μας κόστησε. Γιατί σας μπορούσαμε... πείσμωσε, δηλαδή αυτή ήταν. Όχι, μας πείσμωσε. Ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε τι ομάδα έχουμε. Απλά μας πήγε πίσω για την πρώτη θέση. Ένα παιχνίδι το οποίο το χάσαμε, μόνο ο Θεός ξέρει πώς. Ήρθαμε εδώ για να τα αποδείξουμε. Ούτε πείσμα, ούτε τίποτα, να κερδίσουμε. Το κακό για μας είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό για το λόγο ότι κάποιες ομάδες αναβάλουν τις αγωνιστικές και δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Μια ομάδα σαν και εμάς που είμαστε ρυθμό, δεν γίνεται να παίζουμε. Κάθε 15 μέρες, κάθε 10 μέρες, πότε μπορεί μια ομάδα, πότε η άλλη. Αυτό. Η συνέχεια πλέον είναι ο στόχος φυσικά να. Παίξατε στα παιχνίδια για τα μπαράζι. Στη δεύτερη θέση πλέον με την νίκη αυτή εδραιώνεστε κατά κάποιο τρόπο. Ένα παιχνίδι είναι ακόμα. Το είναι κερδίζουμε. Ένα στην έδρα σας. Ναι, στην έδρα μας. Το κερδίζουμε για να πάμε, δεν είναι. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το έχουμε πει από την αρχή. Και στα μπαράζ πάλι ένα παιχνίδι ξεχωριστά. Ένα παιχνίδι νοκάουτ θα είναι και εκεί, ναι. Λογικά, αν τερματίσετε τελικά στη δεύτερη θέση. Οπότε ένα ο καλύτερο σημείο του χερό κερδίζει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νικήτα. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μαζί μας ο προπονητής του Παντσιφναϊκού, ο κύριος Δημητριάδης. Coach, η ομάδα βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε το ρόλο του στην απόδοσή της. Βάρινε ίσως τους παίχτες. Ο κόσμος εδώ, έχω την εντύπωση εγώ ότι τους φορτώνει με άγχος όταν είναι εντός στα παιχνίδια. Ίσως να τους επηρεάζει, δεν ξέρω την άποψή σου, θέλω να την ακούσω. Πώς είδες το παιχνίδι πάντως από εκείνη τη στιγμή και μετά? Μπήκαμε πολύ νωρίς στο σκορ από ένα λάθος. Και το δεύτερο γκολ πάλι από ένα δικό μας λάθος. Εντάξει, πάρω στο ήθελε το παιχνίδι, ξέραμε το πώς θα παίξει. Είναι
Και εγώ ήταν βαθμολογικά είναι, η πάνω, και εγώ ήταν βαθμολογικά. Είναι και πιο ποιοτική ομάδα από εμάς. Εμείς έπρεπε να παίξουμε το γνωστό παιχνίδι μας. Αλλά το κακό είναι ότι αναγκαστήκαμε να παρουσιαστούμε με μείον 6-7 παίχτες. Διότι από τη μία που δίνει αναβολή ένωση το παιχνίδι και το ορίζει την επόμενη, το καράβι έφευγε 3-5 και ο ορισμός δόθηκε το μεσημέρι. Άρα μείναμε ξεκρέμαστοι. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι χάσαμε. Και αυτό που θέλω να καλέσω από το παιχνίδι είναι ότι παίξανε και 5 παιδιά νέα μέσα σήμερα. Αυτό είναι καλό για μας. Σιγά σιγά μαζεύουμε περισσότερες συμμετοχές στα πόδια μας, παίρνουμε εμπειρίες. Τώρα από εκεί πέρα το πρόγραμμα έχει μια αγωνιστική. Από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε, θα κοιτάξουμε να βρούμε κάποιες λύσεις, να μην μείνουμε 9 μήνες. Με γιατί κάποια φιλικά ίσως θα... Με κάποια φιλικά δεν γίνεται, γιατί αισθανόμαστε κομπάρση πλέον πια για να γίνει ένα πρωτάθλημα. Μαζεύονται 6-7 ομάδες. Κοιτάμε μόνο τις πρώτες και όλους τους άλλους αφήνουμε στον έλεος του Θεού. Ακολουθεί παιχνίδι στη Μήλο τώρα για να κλείσει η αγωνιστική. Χαιρετήσατε σήμερα, όπως είδαμε, τον κόσμο σας στο τέλος του παιχνιδιού. Ήταν το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή σεζόν. Ευχαριστήσατε τον κόσμο σας από την πλευρά σας. Πάτε τώρα στη Μήλο. Σίγουρα θα μοιράσεις χρόνο συμμετοχής ίσως και σε άλλους πιτσιρικάδες, όπως και σήμερα, όπως ναι, είπες, έδωσες χρόνο. Που σας είπα και πριν. Οπότε είναι πλέον παιχνίδια αυτά για να πάρουν εμπειρίες στα πόδια τους οι μικροί. Εμπειρίες. Και να δουλευτούν για τη συνέχεια. Ακριβώς. Εντάξει. Θέλω να ευχηθώ καλή πορεία στην Πάρο, καλή επιτυχία. Παλεύει για την άνοδο η Πάρος με τα μπαράζ. Παλεύει να μπει στα μπαράζ, έχουμε καλή επιτυχία. Και τα λέμε το χρόνο στο γήπεδό μας. Καλή συνέχεια, coach. Να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας είναι ο κύριος Τριανταφυλάκος, ο προπονητής του ΑΟ Πάρου. Γεια σας. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη σας. 0-4 εδώ στη Σύφνο τον Πανσυφναϊκό που σας πλήγωσε στον πρώτο γύρο. Ναι. Προηγηθήκατε νωρίς. Νομίζω ότι αυτό διευκόλυνε γενικότερα την ομάδα. Είχε καλύτερη κυκλοφορία στο γήπεδο. Μάλιστα. Πίεσε, έκανε ευκαιρίες. 0-4 το τελικό σκορ. Δύο λόγια από εσάς. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα της Σύφνου για την άψογη φιλοξενία τους. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια να έχουν. Και όσο αφορά το παιχνίδι, σίγουρα η ήττα του πρώτου γύρου μας έδωσε πολλά παραδείγματα και φάνηκε ότι από αυτή την ήττα και μετά δυναμώσαμε αρκετά σαν ομάδα και βγάλαμε αυτό που βγάλαμε και νομίζω ότι δίκαια βρισκόμαστε μέχρι εδώ. Τώρα, όσο αφορά για το παιχνίδι σήμερα, όπως το είπατε, νομίζω ότι βάλαμε ένα πολύ γρήγορο γκολ στο δεύτερο λεπτό. Εκεί έφυγε λίγο το άγχος και σιγά σιγά τα παιδιά παίξανε το καλό ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν. Πλέον είστε δεύτεροι, έχετε δριώσει τη δεύτερη θέση όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο πίνακας. Σίγουρα ίσως να, στο πίσω μέρος του μυαλού σας να ελπίζετε σε μια ήττα από του Πανμιλιακού τελευταία αγωνιστική βγα στην έδρα του βέβαια από τον Πανσυφναϊκό για να μπορέσετε να τον φτάσετε στη βαθμολογία και να διεκδικήσετε την πρωτιά. Πάντως δείχνετε ότι έχετε ένα αγώνα τώρα με στην έδρα σας, οπότε σίγουρα θέλετε να τον κερδίσετε για να δηρωθείτε στη δεύτερη θέση να πάτε στον μπαράζ για την συμμετοχή σας μετά για την άνοδο. Ναι, σίγουρα μένει ένα παιχνίδι ακόμη, σίγουρα δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμη, υπάρχει αγωνιστική, πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, να τελειώσει αυτό το παιχνίδι, πρώτα ο Θεός, να πάρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει να πάρουμε, το θετικό. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει μετά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο. Είναι και τα παιδιά σε πολύ καλή ψυχολογία, σε καλή κατάσταση αγωνιστική. Νομίζω το ξαναλέω ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ πέρα και παίζουμε και καλό ποδόσφαιρο. Οι σκέψεις για τη συνέχεια του προπονητή του ΑΟ Πάρου ποιες είναι για την ομάδα γενικά? Η σκέψη είναι η επόμενη εβδομάδα με τη Σέριφο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνο του. Θα έρθουν μόνο του σιγά σιγά. Ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, coach, στην προσπάθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.